Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το κακό επέστρεψε στην Ουκρανία, εκφωνώντας μια συγκινητική ομιλία με την ευκαιρία της ημέρας της νίκης, όταν η Ευρώπη γιορτάζει την παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας στους συμμάχους που σηματοδότησε το τέλος του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου. Η ζωή για την οποία πολέμησαν οι στρατιώτες σε αυτόν τον πόλεμο τερματίστηκε στις 24 Φεβρουαρίου, όταν οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στην Ουκρανία, τόνισε ο Ζελένσκι σε διάγγελμά του μέσω βίντεο. Το κακό επέστρεψε ξανά, τόνισε, σε διαφορετική μορφή, με διαφορετικά συνθήματα αλλά με τον ίδιο σκοπό. Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η χώρα του και οι σύμμαχοί της θα νικήσουν. Κανένα κακό δεν μπορεί να ξεφύγει από τις ευθύνες, δεν μπορεί να κρυφτεί σε ένα υπόγειο καταφύγιο, υπογράμμισε. Ο δήμαρχος του Κιέβου κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να μείνουν μέσα την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα κατά την επέτειο, δηλαδή της ημέρας της νίκης, καθώς δυτικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν ενδέχεται να κηρύξει επίσημα τον πόλεμο στην Ουκρανία στις 9 Μαΐου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.